αναζήτηση περιοδικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αρχική σελίδα του νέου δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση έντυπων περιοδικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την καρτέλα κατάλογος, ενώ η αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την καρτέλα άρθρα παύλα περιοδικά. Ας αναζητήσουμε ένα έντυπο περιοδικό. Πατώντας αναζήτηση, οδηγούμαστε στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης search.lib.auf.gr. Προκειμένου να αναζητήσουμε περιοδικό, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα φίλτρο από αριστερά, οπότε στη μορφή μπορούμε να επιλέξουμε είτε επιστημονικό περιοδικό είτε περιοδική έκδοση. Επιλέγω επιστημονικό περιοδικό και πατώντας επάνω στον τίτλο του περιοδικού, μπορώ να βρω τα διαθέσιμα τεύχη ανά βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που θέλω να κάνω αναζήτηση σε ηλεκτρονικό περιοδικό, από την αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης, καρτέλα άρθρα περιοδικά, πληκτρολογώ τον τίτλο του περιοδικού που με ενδιαφέρει και οδηγούμε πάλι στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης, απλώς σε αυτή την περίπτωση οδηγούμε στην καρτέλα Salmon. Ο μηχανισμός Salmon, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης, αναζητά σε όλες τις συνδρομές της βιβλιοθήκης και τις συνδρομές του HereLink. Πάλι πρέπει να επιλέξω από την μορφή Journal ή Journal, έτσι ώστε στα αποτελέσματα να έχω μόνο περιοδικά. Και τώρα μου προβάλλονται ηλεκτρονικά περιοδικά τα οποία έχουν στον τίτλο τους την φράση Physics of Metals. Ας πούμε ότι ενδιαφέρομαι για το πρώτο περιοδικό, πατώ λήψη πλήρους κειμένου και οδηγούμε σε μια ενδιάμεση σελίδα όπου φαίνεται η διαθεσιμότητα, η συνδρομή, η τρέχουσα του περιοδικού. Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι συνδρομή από το HereLink. Πατώντας στον υπερσύνδεσμο Journal, οδηγούμε στην αρχική σελίδα του περιοδικού, στο δικτυακό τόπο του εκδότη, όπου μπορώ είτε να κάνω αναζήτηση μέσα στα περιεχόμενα του περιοδικού, είτε να βρω ένα συγκεκριμένο τεύχος που με ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορώ να βρω αυτό το οποίο θέλω, μπορώ είτε να συμβουλευτώ τις οδηγίες αναζήτησης στο τέλος σελίδας, είτε μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση σε ένα βιβλιοθηκονόμο.